Δύο ώρες μαθαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Το πρώτο έχει να κάνει με την εσωτερική συνεδριακή διαδικασία και το άλλο με τις ευρωεκλογές. Πολιτικά δεν βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Είναι η πρώτη φορά στη μεταπολίτευση που έχουμε ένα κυρίαρχο κόμμα και όλα τα άλλα κάτω από 20%. Αυτό δεν είναι καλό, όχι για την προοδευτική παράταξη μόνο, δεν είναι καλό για τη δημοκρατία, γιατί πρέπει να υπάρχει αντίλογος και έλεγχος της κυβέρνησης σε αυτά τα οποία κάνει. Δεν είναι καλό για τον κόσμο γενικά. Ακόμη και αυτούς που ψηφίσανε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Αυτό θα επιδιώξουμε στις επόμενες ευρωεκλογές. Και έχει ο Θεός. Στην πόλη της Καλαμάτας βρέθηκε ο διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τσίπρας, όπου έδωσε το παρόν στην εκδήλωση κοπής της πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος στη Μεσσηνία, δηλώνοντας παράλληλα και την αισιοδοξία του για τα επόμενα βήματα. Το συνέδριο αυτό του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συνέδριο καταρχήν ενότητας. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ενότητα από το παρελθόν. Είδαμε τα λάθη που κάναμε μέχρι τώρα, τα οποία βέβαια αποτελούν παρελθόν, αυτό δεν αλλάζει. Άρα με φρέσκο πολιτικό λόγο, με συγκεκριμένες θετικές προτάσεις για τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία και άρα με ένα πιστικό πολιτικό λόγο θα ξαναφτάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ εκεί που ήταν παλιότερα. Και όλες, με υγεία, ευημερία και παγκόσμια ειρήνη, ας ελπίσουμε ότι αυτή η χρονιά το 2024 θα γίνει κατάπαυση άμεση πυρός σε όλα τα μέτωπα και στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, που αυτή τη στιγμή διαπράττεται ένα μεγάλο έγκλημα, μια μεγάλη γενοκτονία.